Σήμερα, παρέα, θα κάνουμε το συγκριτικό που περιμένετε εδώ και πάρα πολλές μέρες. Το Poco F5 με το OnePlus Nord 3. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Σήμερα, παρέα, θα δούμε αυτά τα δύο πάρα πολύ ωραία κινητά και πάρα πολύ δυνατά κινητά και γύρω στα 400 ευρώ. Το Poco F5 και το OnePlus Nord 3. Δυστυχώς, δεν είμαι στο στούντιο. Στο σπίτι μου, τέλος πάντων, είμαι Θεσσαλονίκη έξω στο μπαλκόνι. Ο λόγος που δεν μπορώ να πάρω το κινητό στο Poco F5 στην Κύπρο είναι γιατί με τον καβάτζησε ο πατέρας μου, οπότε πρέπει να τα κάνουμε εδώ πέρα ενώ όσο είμαστε στην Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι και τα δύο τα κινητά έχω εξαιρετικές εντυπώσεις όσο καιρό τα χρησιμοποιώ. Εδώ το Poco F5 το έχω περίπου 3 εβδομάδες, 1 μήνα. Έχετε δει και το έχετε δει μάλλον και το review, πάρα πολύ ευχαριστημένος. Το OnePlus Nord 3 το έχω περίπου εδώ και μία εβδομάδα και εδώ εξαιρετικές εντυπώσεις. Εντάξει, δεν είναι τέλεια κανένα κινητό και ειδικά σε αυτή την κατηγορία 4 εκατοστάρικα, εννοείται δεν είναι τέλειο. Εδώ δίνεις 1000 ευρώ και δεν είναι τέλεια τα κινητά. Να σας πω ότι εδώ πέρα με το Poco F5 το αγόρασα, το είχα αγοράσει από το Scrooge, βγήκαν όλοι τσομπαναρέοι. Το είχα αγοράσει από το Scrooge έκδοση 12256 στα 400 περίπου ευρώ. Το OnePlus Nord 3 το αγόρασα από το επίσημο κατάστημα της OnePlus εδώ στην Ευρώπη. Τα στέλνει κανονικά χωρίς κανένα τελωνίο. Και το κινητάκι μας εδώ είναι η έκδοση 8128 στα 450 ευρώ. Άλλα 100 ευρώ πάνω στα 540-550 που είναι η έκδοση 16 GB ROM, 256 GB αποθηκευτικού χώρου. Στα χρωματάκια εδώ πέρα έχουμε το μαύρο χρώμα. Okay, βγαίνει σε λευκό και σε μπλε. Και εδώ έχουμε το μαύρο χρώμα, βγαίνει και σε ένα σαν φιστική, ένα πράσινο, όπως το λέει η φίλη μας, η OnePlus. Ελπίζω, σας παρακαλώ, να μην γαυγίζουν τα σκυλιά, σας παρακαλώ. Πάμε στο θέμα ποιότητας κατασκευής. Και τα δύο κινητάκια έχω μείνει ευχαριστημένος, δεν είχα κανένα παράπονο. Και okay, στο Poco τα έχουμε πει, το θέμα με την ποιότητα κατασκευής το θέλαμε ένα κλικ παραπάνω. Έχουμε πλαστικό πίσω, κακό αυτό. Μπροστά έχουμε Gorilla Glass 5 τζαμάκι και γύρω γύρω το frame μας είναι πλαστικό. Στο OnePlus τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα και γενικά στο χέρι το νιώθεις καλύτερο και πιο έτσι στιβαρό, να το πω. Μπορώ να το πω και αυτό, λίγο πιο στιβαρό το νιώθεις. Τζαμάκι Gorilla Glass 5 πίσω, εδώ στο καπάκι πίσω. Το frame και εδώ γύρω γύρω είναι πλαστικό που θα το ήθελα μεταλλικό, ok, αλουμινένιο. Και μπροστά η οθόνη είναι Gorilla, είναι Dragon Trail τζαμάκι. Στο θέμα του μεγέθους, τα κινητάκια μας είναι παραπλήσια. Το OnePlus είναι λίγο πιο μεγάλο γιατί είναι και στις 6,74 ίντσες. Εδώ είμαστε στις 6,67. Στο θέμα του βάρους και τα δύο τα κινητά είναι μια χαρά. 180 γραμμάρια, 190 γραμμάρια. Και το Poco μας είναι και λίγο πιο έτσι λεπτό, 7,9 χιλιοστά, εδώ είμαστε στα 8,2, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά. Στο θέμα του χεριού και σε όλα αυτά, στο κράτημα και σε όλα αυτά θα μείνεις μια χαρά ευχαριστημένος, δεν θα έχεις κανένα έτσι παράπονο. Στα γύρω γύρω τώρα του κινητού έχουμε jack για τα ακουστικά στο Poco, έχουμε υπέρθρες, έχουμε volume button εδώ πέρα και το power on, power off που έχει και το fingerprint sensor που είναι μια χαρά δυνατός, τον βλέπετε πάρα πολύ καλά. Από κάτω έχουμε το ηχείο μας το ένα και εδώ πέρα το άλλο το ηχείο και από εδώ πέρα κάτω παίρνει και τη SIM tray που μπορεί να φιλοξενήσει δύο κάρτες SIM χωρίς να παίρνει microSD. Δεν παίρνει microSD ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πάμε εδώ στο φίλο μας το OnePlus Nord. Ηχείο από εδώ, ηχείο και από εδώ πέρα πάνω. Έχει και αυτό υπέρθρες, πολύ καλό. Μάλλον εδώ είναι υπέρθρες, ναι. Έχει το slider για δόνηση, για θόρυβο και όλα αυτά που το γνωρίσαμε στα OnePlus. Το βγάλανε για λίγο καιρό και το ξαναβάλαν. Πολύ ωραία. Από κάτω έχει το Type-C για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων. Και εδώ πέρα έχει και το SIM tray που μπορεί να φιλοξενήσει και δύο κάρτες SIM. Δεν παίρνει microSD κανένα από αυτά τα κινητάκια μας. Και το OnePlus έχει το fingerprint sensor πάνω στην οθόνη, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος. Τέλεια. Πάμε τώρα στο θέμα της οθόνης. Γενικά να σας πω ότι τα δύο τα κινητά είναι πάρα πολύ κοντά σαν αίσθηση στην καθημερινότητα, απλά στις λεπτομέρειες, σε αρκετά πράγματα είναι καλύτερο το OnePlus Nord 3. Εδώ πέρα με το φίλο μας το Poco, 6,67 ίντσες οθόνη AMOLED, 120Hz refresh rate, Full HD Plus ανάλυση, μια πάρα πολύ καλή και τίμια οθόνη. Είναι ένα κλικ παραπάνω από την οθόνη του Poco F3, Poco F4, δεν είναι κάτι το super wow, αλλά είναι κομπλέ. Είναι μια πάρα πολύ τίμια οθόνη. Πάμε τώρα στο OnePlus Nord
3, η οποία είναι Fluid AMOLED, είναι μια τεχνολογία που την ονομάζει έτσι η OnePlus, η οποία έχει 120 Hz και αυτό το refresh rate, δεν είναι LTPO, κανένα από τα δύο κινητά μας δεν είναι LTPO η οθόνη, και το είναι στις 6,74 inches, το PPI του είναι λίγο παραπάνω, έχει λίγο μεγαλύτερη ανάλυση, εδώ είμαστε στις 1240x2772, δηλαδή το PPI είναι στο 450, εδώ το PPI pixel per inch είναι το PPI, εδώ είμαστε στις 390 pixel PPI, εδώ είμαστε 450. Okay, έχει μια καλύτερη, μεγαλύτερη ανάλυση. Οι οθόνες μας είναι μια χαρά στο θέμα φωτεινότητας και σε όλα αυτά, αλλά η φωτεινότητα στο OnePlus Nord 3 είναι αρκετά μεγαλύτερη, δηλαδή έξω στο εξωτερικό χώρο, εδώ παίρνεις την καλύτερη φωτεινότητα που θέλεις και κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά γενικότερα έχουμε δύο κινητά με πάρα πολύ καλές οθόνες για την κατηγορία τους. Για 4 κατοστάρικα είναι κομπλέ οι οθόνες. Δεν θα ζητήσεις κάτι παραπάνω. Πάμε τώρα στο θέμα του επεξεργαστή. Που πραγματικά, παιδιά, αυτά τα δύο τα κινητά με τους επεξεργαστές που έχουν μέσα είναι ό,τι πιο δυνατό μπορείς να πάρεις εκεί με 4 κατοστάρικα. Εδώ στο Poco F5 έχουμε το Snapdragon 7 Plus Gen 2 και εδώ στο OnePlus Nord 3 έχουμε το Dimensity 9000. Έκατσα αναλυτικά να δω reviews, να δω συγκριτικά με τους αυτούς τους δύο επεξεργαστές. Παιδιά, είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, τι να σας πω, αν τούτο score είναι γύρω εκεί στις 900.000 με 1 εκατομμύριο αν τούτο score, στα συγκριτικά πιο συγκεκριμένα στην CPU, στην GPU, στο battery life και σε όλα αυτά, είναι, τι να σας πω, είναι ίδια. Γενικά έχεις δύο επεξεργαστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ δυνατοί και θα σου κάνουν τη ζωή πάρα πολύ εύκολη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, αυτό είναι το προηγούμενο κινητό του πατέρα μου, το Poco X3 GT, τώρα πήρε το Poco F5, το οποίο και αυτό είχε έναν πάρα πολύ τίμιο επεξεργαστή για 1,5-2 χρόνια πριν κινητό, μου φαίνεται είχε μέσα το MediaTek 1100, ο οποίος είναι αν τούτο σκορ 600.000-600 κάτι χιλιάδες. Okay, δηλαδή είναι πάνω από το μέσο όρο από τα πιο πολλά mid-range κινητά που έχετε πάρα πολύ φίλοι. Μόλις πήρε ο πατέρας μου το Poco F5, μου λέει, αυτό μου λέει είναι δυνατό ρε, αυτό είναι πολύ δυνατό. Τη νιώθεις τη διαφορά. Για εσάς τους φίλους που θέλετε κάτι πιο δυνατό, θα πάτε σε αυτά τα κινητά. Είναι κινητά τα οποία, όπως είπα, θα κρατήσουν και στο χρόνο. Τώρα, εδώ με το Poco έχουμε 12 GB RAM 256 στην έκδοση εκεί, τα 4 εκατοστάρικα από Ελλάδα. Στο OnePlus έχουμε 8/128. Οπότε αυτό βάλετε το στην άκρη του μυαλού σας. Αν και εκείνη η διαφορά στα δύο κινητά, εδώ με 4 εκατοστάρικα παίρνεις τη μεγάλη έκδοση, εδώ πρέπει να δώσεις 5,5 εκατοστάρικα να πάρεις τη μεγάλη έκδοση. Οπότε αυτά τα 150 ευρώ για μένα είναι μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Αυτά με τους επεξεργαστές, κομπλέ. Πάμε τώρα σε ακόμα ένα θεματάκι που πρέπει να σημειώσω, που είναι το λειτουργικό και το, πώς να το πω, το UI. Okay. Εδώ πέρα έχουμε το MIUI της Xiaomi κλασικά, okay, το ξέρουμε όλοι. Εδώ πέρα έχουμε το Oxygen OS, που πραγματικά, το λέω έτσι με στεναχώρια, Oxygen OS ίσον Realme OS, όλα ίδια είναι, δηλαδή παιδιά, γιατί η Vivo, η Oppo, η Realme και η OnePlus πλέον είναι κάτω από την ίδια σκέπη, την BBW, και πώς τη λέει, μια εταιρεία πληροφορικής στην Κίνα, μια Κινέζικη, οπότε τις έχει, είναι θυγατρικές όλες αυτές μεταξύ τους, τέλος πάντων, είναι εταιρείες κάτω από την ίδια ομπρέλα, οπότε μοιάζουν πάρα πολλά τα κινητά και γενικά η OnePlus, το κινητό αυτό, okay, έχει τα κάποια συγκεκριμένα πραγματάκια που θυμόμαστε από την OnePlus, αλλά γενικά η αίσθηση είναι σαν να έχω ένα Realme κινητό. Κάτι με τα updates. Η OnePlus που μας δίνει το OnePlus Nord 3, στο site της γράφει 3 μεγάλα updates, δηλαδή Android 14, 15, 16 και 4 χρόνια security patch. Το δηλώνει επίσημα, guarantee γράφει. 3 μεγάλα updates και 4 χρόνια security patch στο OnePlus Nord 3. Άμα πάρεις το OnePlus 11 π.χ. σου λέει 4 μεγάλα updates και 5 χρόνια security updates. Στη φίλη μας την Poco και στη φίλη μας τη Xiaomi γενικά δεν τα δηλώνουν αυτά. Εκεί γύρω πρέπει να είμαστε και εκεί, αλλά δεν το βάζω σχοινή κορδόνι ότι το OnePlus, το Poco θα πάρει και το τρίτο μεγάλο update. Okay, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, οπότε αυτές είναι κάποιες έτσι μικροδιαφορές. Πάμε τώρα στο θέμα της κάμερας, που και εκεί πέρα παιδιά είναι μια διαφορά στα δύο τα κινητά. Εδώ στο OnePlus έχουμε, η κύρια κάμερά μας είναι 50 MP, που είναι ένας πάρα πολύ καλός φακός με οπτικό σταθεροποιητή εικόνας που κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Γενικά στις λεπτομέρειες, δηλαδή εχθές που πήγα να βγάλω κάτι
με όχι τόσο καλό φωτισμό, κατάλαβα ότι εδώ έχω μια αρκετά καλύτερη κάμερα. 50 MP κυρία κάμερα, 8 και 2 οι άλλες δύο, μπορεί να τραβήξει βίντεο μέχρι και 60 fps. Ο σκύλι δεν θέλει να μας αφήσει να κάνουμε το βίντεο, αλλά θα το κάνουμε. Εδώ πέρα, στο φίλο μας τον Μπόκο, η κύρια κάμερα είναι η κλασική 64 MP, 8 και 2 οι άλλες, οπτικό σταθεροποιητή εικόνας. Είναι μια τίμια καμερούλα. Αν θέλεις κάτι έξτρα στο θέμα της κάμερας, πρέπει να πας σε ένα καλύτερο κινητό. Το Poco είναι απλά τίμιο στο θέμα της κάμερας. Οι selfie καμερούλες και στα δύο τα κινητάκια μας είναι στο κέντρο και είναι στα 16 MP. Κοντά οι κάμερες, αν και είδα ότι στο φίλο μας του OnePlus Nord η κάμερα είναι και η selfie είναι λίγο έτσι καλύτερη. Τι άλλο ξεχάσαμε να πούμε, είπαμε για την οθόνη, να πούμε για τον ήχο. Όπως είπα και στο review του Poco F5, ο ήχος είναι πολύ μέτριος, είναι απλά για να ακούς. Στο OnePlus Nord 3 η ένταση του δεν είναι κάτι το σπουδαίο, έχει καλύτερη ένταση, αλλά η ποιότητα την νιώθεις ότι είναι καλύτερη. Οπότε στο θέμα του ήχου νικάει ο φίλος μας ο Nord. Και πάμε τώρα και στο θέμα της αυτονομίας, φίλοι μου, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό την σήμερα ημέρα στα κινητά. Και τα δύο κινητάκια μας έχουν 5.000 mAh μπαταρία και τα δύο κινητάκια μας φορτίζουν γρήγορα. Μέσα στο κινητό με το Poco F5 παίρνει τον φορτιστή το γρήγορο της Xiaomi στα 67W, το οποίο φορτίζει το κινητό μας μέχρι 100% στα 45-46-47 λεπτά. Είναι ok οι ταχύτητες. Στο OnePlus παίρνει το γρήγορο φορτιστή των 80W της OnePlus που φορτίζει το κινητό μας γρήγορα στα 30 λεπτά από 0 μέχρι 100%. Κομπλέ. Τώρα στο θέμα της αυτονομίας, αυτά που είδα εγώ και η αίσθησή μου που έχω από το OnePlus είναι ότι ο Poco μας έχει μια ιδέα καλύτερη αυτονομία, δηλαδή το Poco έχει πάρα πολύ καλή αυτονομία και το OnePlus έχει, αλλά στις μέρες που έχω το OnePlus και έτσι μπόρεσα να κάνω τα συγκριτικά μου, έχει ένα γύρω στο 5 με 10% καλύτερη αυτονομία το Poco. Okay, δεν είναι κάτι το τρελό, αλλά τη λίγο καλύτερη αυτονομία και λογικά πρέπει να είναι λόγω επεξεργαστή, πιο πολύ ο Snapdragon σε σχέση με τον Dimensity, έχει μια καλύτερη αυτονομία το Poco, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Οπότε, για να τελειώνουμε και το σημερινό μας έτσι βιντεάκι, θα με ρωτήσω άλλος ποιο να πάρεις. Θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Συγκρίνουμε κινητά στα ίδια λεφτά, okay, εδώ, οπότε θα πάρεις την έκδοση 12-250 στα 4 εκατοστάρικα. Αν το βρεις και από Κίνα και από Ευρώπη λίγο παρακάτω, κομπλέ και στα 350. Εδώ δεν μπορείς να το βρεις πιο φθηνά, δηλαδή εγώ δεν μπορούσα να το βρω πιο φθηνά από το κατάστημα της OnePlus, στα 450. Γενικά, αν θέλεις λίγο καλύτερη ποιότητα σε όλα, θα πρέπει να πας στο OnePlus Nord, okay. Αν δεν σε νοιάζει τόσο πολύ, πιο πολύ κάμερα να σας το πω πάρα πολύ απλά, και είσαι κομπλέ με όλα τα άλλα, πας στο Poco και δεν σε νοιάζει. Αν θέλεις γενικά το λίγο καλύτερο στους επιμέρους τομείς, γιατί όπως είπαμε, καλύτερη οθόνη, καλύτερο ήχος, καλύτερη κάμερα, στο θέμα του επεξεργαστή είναι πάρα πολύ κοντά, καλύτερη ποιότητα κατασκευής, στο μόνο που ξεκάθαρα νικάει για μένα το Poco F5 είναι ότι είναι πιο φτηνό, στα ίδια λεφτά και στα λιγότερα λεφτά παίρνεις καλύτερη RAM και περισσότερο αποθηκευτικό χώρο και έχει μια καλύτερη αυτονομία μπατάριας. Σε όλα τα άλλα, ο φίλος μας, ο OnePlus Nord, είναι καλύτερος αλλά και ακριβότερος. Οπότε τα βάζεις κάτω και το σκέφτεσαι. Γενικά και τα δύο τα κινητά είναι πάρα πολύ δυνατά, πραγματικά πάρα πολύ δυνατά και θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Οπότε φίλοι μου, αυτά λοιπόν και σήμερα από μένα με το συγκριτικό του Poco F5 με το OnePlus Nord 3. Από κάτω θέλω τα σχόλιά σας και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Bye bye!